Θα μείνω εδώ μέχρι να, να πεθάνω. Δεν έχω άλλη. Δεν έχω άλλη. Εγώ είμαι χαμένος. Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Ό,τι και αν λένε, όποιος και αν έρθει, αν δεν μου λύσει το πρόβλημα, τότε θα φύγω έτοιμος να κάνει δεύτερο σπίτι του την υπηρεσία του εύχαστον εσταυρωμένο, δηλώνει ένας 68χρονος. Ο λόγος... Η μη καταβολή τη σύνταξή του, την οποία περιμένει εδώ και μήνε. Η κραυγή αγωνία του Μιχάλη Μαρκατάτου στην Κρήτη TV δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδε συνταξιούχοι στη χώρα μα. Να λύσουν το πρόβλημά μου. Να μου αποδώσουν τη σύνταξή μου αυτή που μου ανήκει. Αυτό. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα χάλια μας, να τα βλέπουν. Περιμένουν δηλαδή οι ανθρώποι που έχουμε αίσθημα που δουλέψαμε και τα έχουμε με τα, 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 τα πουλιά. Δεν μπορεί να συνδεθεί το σύστημα να, 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 να ξεκαθαρίσει αυτά με τα μεν. Και κάθε φορά κάνουν έτοιμα για το άλλο τρίμηνο, το άλλο και περνάνε τα τρίμηνα. Ο κύριο Μαρκατάτο στο παρελθόν εργαζόταν ω σερβιτόρο. Έφερνε ει πέρα μια δύσκολη και απαιτητική δουλειά και μάλιστα στη Χερσόνησο, ένα από τα πλέον τουριστικά μέρη του Ηρακλείου. Σήμερα περιγράφει τον Γολγοθά που βιώνει του τελευταίου μήνε. Όπω λέει, από τον Σεπτέμβριο δεν έχει λάβει ούτε ευρώ, ενώ καλείται να πληρώσει υπέρογκα ποσά για τα φάρμακά του, με τον ίδιο να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Σερβιτόρο Τώρα σήμερα δούλεψα 40 χρόνια. Και σκληρό επάγγελμα έτσι. Πολύ σκληρό βαρέα και ανθιγίνα όλα γιατί δουλεύω με πλατεία στη Χερσόνησο και σηκώνω με φορτία μεγάλε αποστάσει. Τα, τα ένσημα όλα βαρέα και ανθιγίνα. Οπότε στην ουσία τώρα δεν παίρνετε σύνταξη. Τίποτα, μηδέν. Μηδέν. Πώ το λένε το μηδέν το απόλυτο. Πόσο καιρό δεν παίρνετε σύνταξη. Από το τότε που βγήκε η απόφαση από το, το να πληρωθεί, να Δηλαδή έχει κοπεί από τον Σεπτέμβριο. Εγώ δεν πληρώναμε. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έχετε μηδενικά έσοδα. Μηδέν, 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 Το απόλυτο μηδέν. Εγώ θέλω 200 ευρώ το μήνα φάρμακα. Όπω εξηγεί παλαιότερα, έχει ζητήσει τροποποίηση τη σύνταξη τον Φεβρουάριο του 2018 και τον Ιούλιο του 2023 βγήκε η σχετική απόφαση για την καταβολή τη. Ωστόσο, όπω περιγράφει ο οργισμένος, η απάντηση από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ είναι πω δεν συμφωνούν τα χειρόγραφα ένσημα με τα μηχανογραφημένα. Είχα ζητήσει τροποποίηση τον Φεβρουάριο του 2018. Από τότε έχουν περάσει περίπου 71 μήνε, δεν είναι. Ε, η απόφαση του Διευθυντή βγήκε τον Ιούλιο. Του 23. Για να πληρωθώ από τότε, κόπηκε η σύνταξή μου. Αυτή που έπαιρναν αυτή η λίγη, έστω η μειωμένη. Και τώρα δεν γνωρίζουν πότε θα πληρωθώ. Έχει βγει η απόφαση, έχει βγει να, πληρωθώ και δεν μπορεί το σύστημα να, να, να πάρει μαζί ή να συνανοηθεί το σύστημα μεταξύ τους τα χειρόγραφα με τα μη χειρογραφημένα. Ο 68χρονος με τόλμη και υπομονή προμηνεί πως θα μείνει τις επόμενες ημέρες και για όσο χρειαστεί έξω από την υπηρεσία, όλη μέρα και όλη νύχτα μέχρι να δοθεί λύση από τους αρμόδιους.